τις νέες εγκαταστάσεις της μοίρας επιχειρησιακής συντακτικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας εγκαινίασαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις νέες εγκαταστάσεις της μοίρας αλλά και για τους 11 εξομοιωτές που διαθέτει, οι οποίοι σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν αποκλειστικά από το προσωπικό του, σε συνεργασία με το προσωπικό της νεότεκτης διοίκησης ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ και τον εξομοιωτή των ελεγκτών τερματικής καθοδήγησης. Η δημιουργία της μοίρας στην Ανδραβίδα, σε συνδυασμό με την σύσταση του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, οδηγεί στην πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Με αφορμή τα εγκαίνια στην Ανδραβίδα, πραγματοποιήθηκε περιήγηση στις εγκαταστάσεις της μοίρας, στην οποία έλαβε χώρα επίδειξη των δυνατοτήτων της και ενημέρωση για τις προοπτικές επέκτασης αλλά και περαιτέρω αναβάθμισης της συντατικής εκπαίδευσης τόσο σε διακλαδικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της στρατιωτικής μας συνεργασίας με φίλους, συμμάχους και εταίρους. Και σήμερα είναι άλλη μια μέρα σημαντική για την πολεμική αεροπορία. Πολλές σημαντικές μέρες που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Εγκαινιάσαμε εδώ με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΑ, την μοίραση θετικής εκπαίδευσης εδώ στο ΚΕΑΤ, στην Ανδραβίδα. Είχαμε την ευκαιρία, την εμπειρία μάλλον, να δούμε τους νέους ικάρους να εκπαιδεύονται στους προσομοιωτές αυτού του κέντρου. Προσομοιωτές που δημιουργήθηκαν με πρόνοιες και δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας. Δηλαδή, όλο αυτό είναι κατασκευασμένο από στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, για τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, τους χειριστές των μέσων της πολεμικής αεροπορίας, και αυτό μόνο κάνει το επίτευγμα ιδιαίτερα σημαντικό από μόνο του. Εδώ λοιπόν εκπαιδεύονται οι νέοι πιλότοι που θα στελεχώσουν τα νέα μέσα ενδεχομένως, αλλά και τα υπάρχοντα της πολεμικής αεροπορίας, σε συνεργασία με στοιχεία των λοιπόν κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού ξηράς εδώ. Είναι η διακλαδικότητα για την οποία λέμε πολλά, την αποδεικνύουν όμως στην πράξη τα στελέχη. Νέα εποχή λοιπόν, νέα μέσα, νέο εκπαιδευτικό κέντρο, νέες έννοιες όπως η δικτυοκεντρικότητα, δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιου όγκου πληροφοριών από το χειριστή στην πλατφόρμα του, δηλαδή το αεροσκάφος, η δυνατότητα της επάφησης, της διακλαδικότητας, δηλαδή της συνεργασίας με βάση αυτόν τον όγκο πληροφοριών με στοιχεία των υπόλοιπων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων. Στη νέα εποχή, για μια ακόμα φορά, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και η πολεμική αεροπορία προκειμένου δίνουν το παρόν και αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν προκύψει.